Και η μεγάλη βραδιά των Πανθεσσαλικών Καλλιστείων έχει φτάσει. Δεν είναι σήμερα, δεν είναι αύριο, αλλά είναι μεθαύριο. Σήμερα εμείς συναντούμε τις 12 φιναλίστ, τις 11 από τις 12. Θα σας πω ποια λείπει, γιατί έπρεπε να λείπει. Και καταλαβαίνετε πώς είναι τα νεύρα, τσιτωμένα. Έτσι καταλαβαίνω. Καλώς τα πολύ όμορφα κορίτσια. Γεια σας. Λίγο ενοχικά στην αρχή της εκπομπής, γιατί είχαμε μια τραγωδία σήμερα στο Βόλο, παρουσίασα το θέμα αυτό, αλλά καταλαβαίνω ότι αφενός η ζωή συνεχίζεται, αυτό που λέμε κάθε φορά, αλλά πρέπει να έχει και άλλες αφορμές στο μυαλό για να ξεφεύγει από τα πολύ δυσάρεστα. Εγώ δεν λέω ότι είναι ένας απίστευτος θεσμός, κορυφαίος κλπ, αλλά είναι μια τέτοια αφορμή για να ξεφεύγουμε σε πολύ δύσκολες εποχές, όπως αυτή που ζούμε, και είναι για σας ένα βήμα, γιατί το έχετε ανοίξει ρε παιδιά, το μικρόφωνο. Λοιπόν, και είναι για σας ένα βήμα για να κάνετε το επόμενο βήμα στο modeling. Δεν ξέρω τι άλλο ονειρεύεστε στη ζωή σας. Για πάμε να συστηθούμε. Για ξεκινά. Γεια σας. Είμαι η Αρετή Κατσούδα. Γεια σου, Αρετή Κατσούδα. Από πού είσαι? Είμαι από Λαμία, αλλά μένω και σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη. Ωραιότατα. Και σπουδάζεις τι? Σπουδάζω ιατρική. Σπουδάζεις ιατρική? Μάλιστα. Και στα Καλλιστεία πώς βρέθηκες? Μου άρεσε πάντα ο χώρος της μόδας. Ναι. Και θα ήθελα να ασχοληθώ έτσι περιστασιακά με το modeling. Μάλιστα. Σπουδάζεις ιατρική. Εγώ τη χαζεύω, γι' αυτό κοιτάω το μόνιτο. Είναι ένα πολύ όμορφο, όλα είναι πολύ όμορφα κορίτσια. Αλλά ήθελες να το κάνεις και ικανοποιείς ένα όνειρο της οικογένειάς σου? Όχι της οικογένειάς μου, προσωπικό. Με την ιατρική. Προσωπικό. Α, ναι, ναι, προσωπικό, καθαρά. Μάλιστα. Και η ιατρική και το modeling. Ναι. Ωραία. Θες σε καταπληκτική περίπτωση για να σε δούμε μετά από λίγα χρόνια πώς θα συνδυάζεις και τα δυο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ακούμε. Για πάρε το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Καλώς. Ονομάζομαι Νικολοπούλα Αλεξάνδρα. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη και σπουδάζω εκεί πέρα. Εσύ τι σπουδάζεις? Λίγο πιο ψηλά. Ναι, με συγχωρείτε. Είμαι στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τι έξυπνα κορίτσια είστε εσείς. Όλα και ικανά. Για να έχετε περάσει εκεί. Δεν ήσασταν και φυτά, δεν σας βλέπω για πολύ φυτά. Εντάξει. Λίγο. Διαβάζομαι όσο πρέπει. Μάλιστα. Εσύ έχεις όνειρα για το modeling? Μου αρέσει πολύ ο χώρος εξίσου. Θα δείξει πώς θα πάει. Το δοκιμάζω, είμαι καινούρια. Θα δούμε. Ωραία. Καλώς. Γεια σας. Εσύ έχεις το μακρύτερο μαλλί από ό,τι βλέπω. Ναι. Ναι. Ονομάζομαι Φαντή Πινελόπη. Είμαι από τη Λάρισα. Είμαι 21 χρονών. Και σπουδάζω Θεσσαλονίκη γυμνάστρια. Ωραία. Έχεις και το κορμί. Έχεις ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ήσουν αθλήτρια? Ναι, ναι, είμαι χρόνια αθλήτρια. Έκανα στίβο και βόλι πολλά χρόνια. Αλλά σου έλεγε η μαμά, εσύ είσαι ωραίο κορίτσι και πρέπει να ανέβεις και στην πασαρέλα κάποια στιγμή? Όχι, ήταν όνειρό μου από πολύ μικρή, από το δημοτικό κιόλας. Τα κορίτσια από μικρά θέλουν να γίνουν ή μοντέλα, ή ηθοποιοί, ή τραγουδιστές, κάτι που να έχει λάμψει πάντως, έτσι. Να έχει προβολή κλπ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και πάρα σε σένα. Πολύ, ευχαριστώ. Δεν ρώτησα σε ποιες κατηγορίες είστε φιναλίστ. Για δώσ' μου το μικρόφωνο ξανά. Εσύ. Σταρ Θεσσαλία, Μις Θεσσαλία. Σταρ Θεσσαλία, Μις Θεσσαλία. Εσύ. Κι εγώ. Κι εγώ. Και εσύ. Εσύ ποια είσαι? Ονομάζομαι Αμανατή Δουάνα. Εγώ και εγώ Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη είμαι. Σπουδάζω κι εγώ. Έχεις εξωτικά χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σπουδάζω όσο ΤΕΗ πέρασα και εγώ Θεσσαλονίκη, βιβλιοθηκονομίας. Βιβλιοθηκονομίας. Είναι αρχή για μένα, ναι. Φέτος πέρασα. Το δήλωσες γιατί εκεί κούμπωνε η όχι, βαθμολογία σου ή... Όχι, απλά ήταν μια σχολή που τη στόχευα και το ωραία, πέτυχα, ναι. Ωραία. Κατά τα modeling. Το modeling ήρθε. Ασχολούμαι εγώ. Είσαι μοντέλο? Ασχολούμαι, ναι, αρκετά. Γιατί σε είδα στο φιλμάκι που παίζουμε που είσαι ποζάρι, σε βλέπω. Ναι, ασχολούμαι. Σε ποια κατηγορία είσαι υποψήφια? Και εγώ Star και εμείς Θεσσαλία. Ωραία. Μάλλον τα μικρά-μικρά πρέπει να είναι στις άλλες κατηγορίες που βλέπω εδώ. Λοιπόν. Ναι. Γεια σας. Καλώς την. Εγώ ονομάζομαι Τσουγκούλο Γλουνίνα. Ναι. Είμαι 17 χρονών και είμαι ακόμα μαθήτρια λυκείου. 17 είσαι? Ναι. Τι λες βρε παιδί μου? Ναι. Είχες γρήγορη ανάπτυξη εσύ? Είχα. Ναι. Και ασχολούμαι και εγώ με τον αθλητισμό. Παίζω βόλεϊ, ναι, εδώ και χρόνια. Με τέτοιο ύψος, καλά κάνεις και παίζεις βόλεϊ. Πόσο είσαι?
Φοράς και τακούνι τώρα, αλλά έχεις. 1,78. 1,78. Ναι. Μπράβο. Να σε χαίρουν τη γονή σου και όλα τα κορίτσια. Ευχαριστώ. Και τι είπες, θα το δοκιμάσω. Ναι, αυτό. Μ' αρέσει ο χώρος της ομορφιάς και ήθελα να το δοκιμάσω και αυτό. Γενικά, ο καλλιτεχνικός χώρος. Μ' αρέσει και να τραγουδάω. Τι άλλο ονειρεύεσαι? Ήθελα να γίνω προπονήτρια του βόλεϊ και να παίξω επαγγελματικά. Είσαι καλή του τύπου, έχεις πάει σε τουρνουά, σε πρωταθλήματα και τέτοια? Ναι, έχω πάει. Με έχουν δει και από εθνική ομάδα, αλλά δεν κατάφερα να μπω γιατί τραυματίστηκα και δεν παίζω τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα. Και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ έτσι και λίγο με το χώρο της ομορφιάς. Ωραία. Δεν παίζω. Εσύ είσαι υποψήφια? Για Miss Young. Για Miss Young, στα 17 σου, βέβαια. Ναι. Πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πάμε πίσω και να μείνουν τα τρία κοριτσάκια. Καλησπέρα. Έτσι για το φινάλε. Καλώς την. Καλησπέρα. Εσύ χωρίς τακούνι είσαι σε αυτά τα ύψη. Χωρίς τακούνι 1,82. 1,82. Ναι. Ωραιότατα. Για να σε δω, για να σε βρούμε εδώ. Για πες μας λοιπόν. Ονομάζομαι Ενριέτα Δήμητρα Μπαλή. Είμαι 20 χρονών. Ασχολούμαι με το Muay Thai. Έχω κάνει και βόλεϊ επίσης. Είμαι υποψήφια για Star Thessalia και Miss Thessalia. Ωραιότατα. Πού ζεις? Ζω εδώ στο Βόλο. Και θες να φύγεις με τίτλο, με κορδέλα. Ελπίζουμε, το ναι. βράδυ της Πέμπτης. Ναι, ναι, ελπίζουμε. Για να πάμε δίπλα. Καλώς την. Καλησπέρα. Εγώ ονομάζομαι Μπρέγκου Άννα. Μπρέγκου. Μπρέγκου. Ωραία. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Είμαι ακόμη λύκειο, γενικό. Και... Πόσο είσαι εκεί σε ακόμη λύκειο? Όχι, είμαι 19, δε. Α, ναι. Εγώ διαγωνίζομαι για Star Θεσσαλία, Miss Θεσσαλία. Έχεις ωραία φωνή, εσύ θα μπορούσες να κάνεις ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ. Και στόχος μου είναι να περάσω στρατιωτικές σχολές. Στρατιωτικές σχολές. Ναι. Κάτσε βρε παιδί μου, και όταν θα πας να κάνεις την αίτηση, τι θα πεις, εγώ κάποια στιγμή είχα και έναν τίτλο καλλιστιών? Λογικά. Ωραία, ωραία. Σου εύχομαι να τον πάρεις τον τίτλο. Σας ευχαριστώ. Για πάμε. Δίπλα. Γεια σας και πάλι. Γεια σου και πάλι. Εμείς τα είχαμε πει από τα Τρίκαλα. Βεβαίως. Λέγομαι Ευσταθιάδη Αλεξάνδρα, είμαι 23 ετών και έρχομαι από τα Τρίκαλα. Και τι κάνεις, Αλεξάνδρα? Έχω αποφοιτήσει από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αυτό το καιρό, συγγνώμη, ασχολούμαι επαγγελματικά με το πιάνο. Θα είσαι η δασκάλα που θα ερωτεύονται όλα τα πιτσιρίκια όταν με το καλό θα διοριστείς? Δεν νομίζω. Είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Αυτό μπορεί να τους φτιάξει ακόμη περισσότερο την διάθεση προς αυτό που περιγράφω. Έλα, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, για πάμε στα τρία κοριτσάκια μας. Γεια σας. Γεια σου και πάλι. Ονομάζομαι Κραμένου Κασιανή. Έλα. Σπουδάζω Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Είμαι από εδώ, από το Βόλο. Ναι. Είμαι 19 ετών. Ναι. Και είσαι υποψήφια? Είμαι για Miss Young. Για Miss Young. Ναι. Ωραία. Πολύ καλή επιτυχία. Miss Young Θεσσαλίας. Γεια σας. Ονομάζομαι Χριστίνα Δημητρίκα. Είμαι 18 χρονών, μένω εδώ στο Βόλο και είμαι υποψήφια για Miss Young Θεσσαλία 2014. Το ονειρεύεσαι το modeling? Μου αρέσει. Είναι πολύ ωραία και ο διαγωνισμός είναι τέλειος. Από την αρχή έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο. Να είδατε τι έκανε τώρα η έξυπνη. Είπε την καλή την κουβέντα. Σου όχι, λέει... εντάξει. Την αλήθεια λέω, αλήθεια. Μα φαίνεται ότι έχει επαγγελματισμό και επίπεδο η διοργάνωση. Πάμε και στην τελευταία. Γεια σας. Είμαι η Σιλία Κανέλου. Είμαι από το Βόλο και από τη Μιλίνα. Και μένω Θεσσαλονίκη. Είμαι 16 χρονών και είμαι μαθήτρια λυκείου. Ακόμα. Αλλά είσαι στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Οι ρίζες όμως είναι εδώ. Ναι, ναι. Και είσαι Miss Young και εσύ υποψήφια. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πόσες έχουμε Miss Young υποψήφιες? Τέσσερις. Τέσσερις. Ωραία. Να έχετε πάρα πολύ καλή επιτυχία. Να πούμε ότι δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας η Καλλιόπη Κοντορίγα. Ναι. Να ευχηθούμε και σε εκείνη πολύ καλή επιτυχία. Ποια θα αναλάβει να μου πει τα πρακτικά, δηλαδή είμαστε στο Βαλής το βράδυ της Πέμπτης και ξεκινούμε τι ώρα? 9.30. Έτσι. Τόρτες, ωραία. Και να σας πω ότι αυτή την διοργάνωση, αφού βεβαίως γίνει και μονταριστεί και λοιπά, θα την δούμε από την TRT. Αλλά στο ενδιάμεσο μέχρι να τη δούμε από την TRT, θα δούμε αρκετά βιντεάκια από εκείνη τη βραδιά.
Αν δεν κάνετε πάταγο, τώρα τους βάζω μαναφούκια, λέω στην παρουσιάστρια που είναι πίσω από τις κάμερες. Του τύπου να πετάξετε παπούτσια αν δεν πάρετε τίτλο και να βρείτε τους διοργανωτές, δεν θα παίξει το όνομά σας, κορίτσια. Το καταλάβατε αυτό? Το έχετε μάθει από τα προηγούμενα καλλιστεία. Όχι του Βόλου, ενώ πανελλαδικά. Οπότε ετοιμάστε σκηνικό. Αυτό. Και κάποιος δικός σας να τραβάει με το κινητό για να το έχουμε κι εμείς. Έτσι. Έτσι πρέπει να κάνετε. Έλα, ολοκληρώστε το πλάνο γρήγορα, για να μην μείνει καμία παραπονεμένη. Έλα κι εσύ, μες στο πλάνο. Αυτά είναι τα 11 από τα 12 πολύ όμορφα κορίτσια που το βράδυ της Πέμπτης θα είναι στο Βαλής και σας περιμένουν. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.